πριν από 98 ολόκληρα χρόνια, το έτος 1924, ιδρύθηκε το Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία Εταιρεία Εκπαιδευτική Αναγέννησης. Ο αείμνηστος Γιώργιος Σίγμα Φραγκούδης υπήρξε ισόβιος πρόεδρός του, ως ιδρυτής του και ως ιδρυτής της Σχολής των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη μετονομαστήσαν εις Πάντιον Σχολή και νυν Πάντιον Πανεπιστήμιο. Σκοπός του Σωματείου είναι η εκπαιδευτική αναγέννηση και κοινωνική αναμόρφωση του ελληνικού έθνους. Μακριά από κάθε κομματικό συμφέρον και υπολογισμό, η εταιρεία επιδιώκει όπως η πολιτεία και η κοινωνία συναισθανθούν ως επιτακτική και άμεση ανάγκη τη μέρημνα για την αναγέννηση ολοκλήρου του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την εθνική και ηθική αγωγή της νεολαίας και την κοινωνική ανάπλαση που θα επιφέρουν και την πολιτική αναβίωση και την όλη αναδημιουργία του ελληνικού έθνους. Η ανάγκη εξυγίανσης του νομοθετικού μας συστήματος γίνεται επιτακτικότερη εν ώψη της τύπης μόνον ελευθέρας ελληνικής δικαιοσύνης. Το εκπίπτον θρησκευτικό αίσθημα πρέπει να ενισχυθεί στην ελληνική οικογένεια, στην οποία να μεταδοθεί νέα ψυχή και νέα ζωογόνος πνοή της αναγεννήσεως. Έτσι μόνον δύναται να σωθεί και να αναγεννηθεί την οπαθούσα σήμερον ελληνική πατρίδα. Η εκπαιδευτική αναγέννηση ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη ζωή. Για τη ζωή που δολοφονείται υπό την αιγίδα των ιερατείων με το λευκό περιλέμιο, που θεσμοθέτησαν ποικιλοτρόπο στην νομιμοποίηση του φόνου. Έτσι, σήμερα η εκπαιδευτική αναγέννηση στηρίζει και προβάλλει το έργο του Παιδαγωγικού και Κοινωνικού Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Ευαγγελιστής Μάρκος, το οποίο ως γνωστόν, πέραν των άλλων παραλλήλων προς τους σκοπούς μας παιδαγωγικών δραστηριοτήτων του, με το κοινωνικό του έργο ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται για κάθε γυναίκα που εγκυμονεί, για κάθε αγέννητο παιδί που κινδυνεύει στη χώρα μας, προστατεύοντας τη μητρότητα δια του ξενώνος του με τη γνωστή ονομασία «Το σπίτι της Μαρίας». Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Εδώ, ανάμεσα στη θέρμη και στο πανόραμα, λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια ο ξενώνας της Μαρίας, περιτριγυρισμένος από δέντρα και λουλούδια. Είναι ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα υποδοχής και προστασίας άγαμων μητέρων του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εδώ βρίσκουν τη δική τους κυβωτό οι άγαμες εγκυμονούσες κοπέλες και οι ανήπαντρες μητέρες που θέλουν να επανακάμψουν από την προδοσία και την εγκατάλειψη των συντρόφων τους. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Πλευράκης και η πρεσβυτέρα Στέλλα Τσαούση Πλευράκη απλώνουν προστατευτικά τις φτερούγες τους γύρω από γυναίκες που είναι μόνες και να ζητούν ένα σπίτι για να γεννήσουν τα παιδιά τους. Σε αυτές που θέλουν ένα πιάτο φαγητό αλλά και ψυχολογική υποστήριξη. Κάθε μητέρα στον ξενώνα μένει με το δικό της μωρό σε ξεχωριστό δικό της δωμάτιο. Σε όλα αυτά τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, το σεβαστό ζεύγος Πλευράκη προσέφερε αφιλοκερδώς τη βοήθειά του σε περισσότερες από 250 γυναίκες από 16 έως 50 ετών. Στέγη βρήκαν όχι μόνο Ελληνίδες, αλλά και Λοταπές. Η ιστορία του Ιδρύματος και οι μαρτυρίες των 200 και πλέον γυναικών που βρήκαν καταφύγιο σε αυτό μοιάζουν όπως έγραψε σε άρθρο της η κυρία Σοφία Διγενή Καλιωτάση στην εφημερίδα Εσπρέσο της Κυριακής της 17ης Ιουνίου 2012 με συλλογή από παραμύθια. Όμως δεν είναι. Δεν μας ενδιαφέρει, λέγει ο πατήρ Κωνσταντίνος Πλευράκης, από ποια χώρα είναι και σε ποιο Θεό πιστεύει κάθε γυναίκα. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Έχουμε στηρίξει και μουσουλμάνες και καθολικές. Για μας, όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Μια μητέρα που δεν έχει άλλη λύση μπορεί να μείνει εδώ μέχρι να ξεπεράσει το πρόβλημά της. Το πότε θα γίνει αυτό δεν μας απασχολεί. Η μητέρα μπορεί να μείνει εδώ όσο καιρό χρειάζεται. Υπήρξαν γυναίκες που έμειναν 2 και 3 χρόνια. Δεν είμαστε ούτε ίδρυμα ούτε φυλακή. Προσπαθώ να συμβουλεύω τα κορίτσια όσο μπορώ. Τους λέω να μάθουν να διαβάζουν, να μελετούν συστηματικά, έστω και λίγο. Έτσι θα μάθουν να σέβονται τους άλλους και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Θα μπορούσαν να γράψουν ολόκληρα βιβλία αν είχαν την υπομονή να κάτσουν να μελετήσουν. Κουβαλούν ακόμη το φόβο που τους καλλιεργεί το σχολείο για το διάβασμα. Θέλω να καταφέρει κάθε κοπέλα να αναπτύξει τον εαυτό της.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, λέει η πρεσβυτέρα Στέλλα Τσαούζου Πλευράκη. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας χτύπησε και τη δική μας πόρτα. Στις 26 Ιουλίου 2012, όπως πληροφορηθήκατε, ανακοινώθηκε από τα ΜΜΕ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα κλείνουν 25 φιλανθρωπικά ιδρύματα. Παρακαλούμε θερμά την αγάπη σας να μας βοηθήσει, ώστε το δικό μας σπίτι της Μαρίας να μην είναι το 26ο. Έκκληση για οικονομική βοήθεια. Έτσι γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Έτσι γράφει η κυρία Σοφία Τηγενή Κολιοτάση, η οποία έκανε μια εκτεταμένη έρευνα γύρω από το θέμα του Ιδρύματος και του προβλήματός του. Όπως γράφει, το σπίτι της Μαρίας αντιμετωπίζει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα και κάνει έκκληση προς όλους για οικονομική βοήθεια. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα λόγια ανεξάρτητες της σελίσσας των εμπνευστών του δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ιδρυτική περιουσία του Ιδρύματος και να εξασφαλιστούν οι δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας του. Στους βασικούς σκοπούς του Ιδρύματος είναι να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος ξενώνας, ένας βρεφοπνηπιακός σταθμός για να συγκεντρώνονται όλα τα παιδιά των άγαμων μητέρων, οι οποίες επιθυμούν να εργάζονται και δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Να δημιουργηθούν εργαστήρια για να μπορούν να δουλεύουν οι κοπέλες και να εξασφαλίζουν την εργασία και τη ζωή τους. Προς το παρόν, τα μόνα έσοδα είναι οι συνδρομές των πιστών και των φίλων που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή στον Ιερό Ναό του Ιδρύματος. Όμως αυτά τα έσοδα τελευταία, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν μειωθεί απελπιστικά και είναι αδύνατο να επαρκέσουν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ξενώνα. Επιπλέον, πρόσφατα έγινε επέκταση του ρημοτομικού σχεδίου της Θέρμης και το οικόπεδο που αποτελεί την ιδρυτική περιουσία του Ιδρύματος συμπεριλήφθηκε μέσα σε αυτό. Όμως δυστυχώς για το Ίδρυμα, οι αρμόδιες αρχές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον κοινοφελή χαρακτήρα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα αφενός μεν το ρημοτομικό σχέδιο να πάρει ένα μεγάλο τμήμα εκτάσεως 3,5 στρεμμάτων, αφετέρου να υποχρεωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος να πληρώσει εισφορά και σε χρήμα ύψους περίπου 300.000 ευρώ, επειδή η ιδιοκτησία του πήρε μεγαλύτερη αξία. Έτσι υποχρεωτικά, κάθε εξάμηνο καταβάλλονται 15.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί τελείως οικονομικά. Το ΔΣ του Ιδρύματος αναζητεί κάποιον επιχειρηματία που μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος. Μέχρι σήμερα το σπίτι της Μαρίας στήριξαν πολλοί εθελοντές και ευεργέτες που εμπνεύστηκαν από το θεάρεστο έργο του Ζεύγους Πλευράκη. Όλων η συνδρομή ήταν μεγάλη, γιατί κατάφεραν επί 30 ολόκληρα χρόνια να κρατήσουν ανοιχτό το Ίδρυμα. Τα Χριστούγεννα του 1997 άρχισαν να λειτουργεί και ο ευρύχωρος ναός της Αναστάσεως του Κυρίου και της Αγίας Ερμιώνης, δωρεά της μεγάλης ευεργέτητας του Ιδρύματος κυρίας Μαρίας Τερλεμέσοκλου, εις μνήμη των αημνήστων γονέων της Αναστασίου και Ερμιώνης. Είναι αδύνατο να αναφέρουμε σε αυτό το μικρό διπορικό μας τα ονόματα όλων των ευεργετών. Περιοριζόμεθα ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σήμερα το σπίτι της Μαρίας και το Ίδρυμα Ευαγγελιστής Μάρκος στηρίζουν η Αρχιεπισκοπή Κασανδρίας, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θέρμης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το γνωστό μας κανάλι 4Ε, ένας από τους κορυφαίους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Βορείου Ελλάδος, ο μόνος ορθόδοξος εκκλησιαστικός σταθμός που εκπέμπει δορυφορικά στην Ευρώπη, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία, στην Αφρική και στην Ασία. Επίσης στηρίζουν το Επιστημονικό Σωματείο Εταιρεία Εκπαιδευτική Αναγέννηση, οι εφημερίδες Μεταρρύθμισης, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Αγγελιοφόρος, πάρα πολλοί Έλληνες bloggers, το περιοδικό Στίβο Σπορ, οι εκδόσεις Voyage και οι Ερμής Γκράβες. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά στους παραπάνω χορηγούς, γιατί απλούστατα θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Εσείς θέλετε να στηρίξετε το κοινωνικό έργο του Ιδρύματος? Μα αναρωτιέστε αν μπορείτε? Βεβαίως και μπορείτε. Είναι στο χέρι σας. Όλοι μπορείτε να στηρίξετε τη μητρότητα και τη διαιώνιση του ανθρώπου. Πώς? Απλά, λέγοντας όχι στις εκτρώσεις και όχι στις αμβλώσεις. Σε μια χώρα γερόντων που αιμορραγεί καθημερινά,
σε μια χώρα που δολοφονούνται 500.000 έμβρια ετησίως και μόνον 100.000 αφήνονται να ζήσουν. Σε μια χώρα που έρχεται πρώτη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο σε αυτές τις δολοφονίες, μπορείτε να πείτε απλά «Φτάνει πια! Η Ελλάδα μας δεν αντέχει άλλο! Stop!» Μπορείτε να προκαλέσετε την τροποποίηση νόμων που διευκολύνει και νομιμοποιούν τις δολοφονίες αυτές. Γιατί το έμβριο είναι πρόσωπο, γιατί το έμβριο είναι ζωή που δολοφονείται. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ευαγγελιστής Μάρκος διεξάγει έναν άνισο αγώνα εναντίον των εκτρώσεων που είναι η πιο φοβερή και πήγουσα απειλή για τον Ελληνισμό σήμερα. Μπορείτε ακόμη να βοηθήσετε το έργο και τους σκοπούς του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Ευαγγελιστής Μάρκος και κάθε ιδρύματος που προστατεύει τη ζωή και να σταματήσετε την αιμορραγία της Ελλάδας μας, δίνοντας νέα πνοή στο έθνος μας. Πώς, με ποιο τρόπο, με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Αρκεί να το θελήσετε, γιατί όλοι μπορείτε. Με θελοντική βοήθεια. Εν αρχή είναι ο λόγος. Γίνεται χορηγή επικοινωνίας. Εάν οι περιστάσεις σας το επιτρέπουν, γίνεται χορηγή εθελοντικής εργασίας. Χορηγή αναλώσιμων λειτουργίας του Ιδρύματος, παραδείγματος χάρη τροφίμων, ειδών καθαρισμού, βρεφικών ειδών, εξοπλισμού και ό,τι άλλο σκεφτείτε που μπορεί να χρειάζεται ένα τέτοιο ίδρυμα. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελλάδα, συν 30, κωδικός Θεσσαλονίκης 2310, τηλέφωνα Ιδρύματος 461-145, 462-744, φαξ 463-455, κινητό 6973-048-721. Μπορείτε ακόμη να βοηθήσετε. Πώς? Με τον οβολό της χείρας, καταθέτοντας το ελάχιστο, με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση ταχυδρομική θηρίδα 600-60, ταχυδρομικός κώδικας 57-001, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επίσης, με τραπεζική επιταγή Εθνικής Τράπεζας, αριθμός λογαριασμού 210-480-062-15. Με επιταγή Τράπεζας Πειραιός, αριθμός λογαριασμού 5233, Παύλα 02-0163, Παύλα 600. Με επιταγή Τράπεζας Κύπρου, αριθμός λογαριασμού 0108-05-022-472. Επίσης, με αγορά βιβλίων εκδόσεων του Ιδρύματος με αντικαταβολή. Προσοχή! Οι αποδείξεις του Ιδρύματος ισχύουν για φορολογική σας απαλλαγή. Θα ξεκινήσουμε από έναν κόσμο που είναι γεμάτο φως και αγάπη και θα καταλήξουμε σε έναν κόσμο που είναι αρκετά σκοτεινός. Εξάλλου, εμείς οι δημοσιογράφοι που κάνουμε τηλεόραση κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο βία, αίμα, φόνη, είναι και όσα καλά, λίγα ή πολλά συμβαίνουν γύρω μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με δύο παπάδες. Δύο παπάδες αγγέλους στη σημερινή σκληρή μας ζωή. Τον έναν το συναντήσαμε στην Θέρμη, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ένας παπάς που φροντίζει τις γυναίκες που έχουν εγκαταληφθεί. Τον άλλον τον γνωρίσαμε πριν από 7 χρόνια, στο πέραμα. Ο καλός μου Παπαγιώργης, που άνοιξε το δικό του δρόμο, έναν δρόμο που δυστυχώς δεν συνεχίζει κανείς άλλος σήμερα. Η κοπέλα που θα έρθει εδώ, το κάθε πρόβλημα είναι δικό μας. Λέμε πως είναι το σπίτι της Εκκλησίας. Άρα, τι θα κάνει ο πατέρας σου? Τι θα κάνει η μητέρα σου, ο αδελφός σου? Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι βρήκες εδώ για πες μου, περιέγραψε μου για την κατάσταση που κρατεί. Υπάρχει αγάπη, βοήθεια. Το παιδί σου μεγαλώσει εδώ? Ναι. Παπαγιώργη, είμαστε σε ένα από τα πιο ενδεικτικά σπίτια, ένας θέλος να το κάνει σπίτι του Περάματος. Ναι, μα είναι πολλά τέτοια, δυστυχώς. Θα ήθελα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Όταν πέθανε ο Παπαγιώργης, ρώτησε αρκετούς με τα ιερείς αν μπορούν να συνεχίσουν το έργο του αυτό και από κανέναν δεν πήρα ένα θετικό μήνυμα ότι ναι, εγώ μπορώ να συνεχίσω το έργο του Παπαγιώργη.
Ελάτε τώρα να περάσουμε στην Σκωτία. Ελάτε όμως τώρα να ξεκινήσουμε από το καλό και από το ωραίο. Ελάτε να πάμε μαζί στην Θέρμη, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί πέρα μας περιμένει ο Παπακώστας Πλευράκης στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, του Ευαγγελιστή Μάρκου. Ο Παπακώστας που με την παπαδιά του έχουν ανοίξει μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά για όσες γυναίκες, έγκυες ή με τα παιδιά τους πέθαιναν στους δρόμους. Τους είχαν αφήσει οι σύντροφοί τους, δεν είχαν που να κοιμηθούν, που να φάνε, και ο Παπακώστας έχει φτιάξει εκεί ένα σπίτι της αγάπης, όπου συχνά για τις γυναίκες αυτές παίζει και το ρόλο προξενητή, για να τους δει άντρες να κάνουν τις οικογένειές τους. Ένα πραγματικά υπέροχο και βαθύτατο ανθρώπινο θέμα. Είναι ο παπάς άγγελος των εγκαταλειμμένων γυναικών. Ο ίδιος δεν έχει παιδιά, αλλά η αγκαλιά του χωράει τα παιδιά όλου του κόσμου που πετάχτηκαν με τις μητέρες τους στον δρόμο. Είναι και ο παπάς προστάτη της μητρότητας, γιατί παίρνει κοντά του όσες έγκυες γυναίκες είναι έτοιμες να πάνε στο γιατρό για να κάνουν έκτρωση. Έστω και ένα παιδί να σώσουμε, λέει ο Παπακώστας Πλευράκης, είναι σαν να σώζουμε ολόκληρο τον κόσμο. Τι σας έκανε να στραφείτε στον τομέα αυτό περισσότερο? Το γεγονός ότι πάρα πολλές γυναίκες σήμερα εμφανίζονται απροστάτευτες, αδύναμες, εγκαταλειμμένες. Ξέρετε, στη ζωή του παπά έρχονται μερικά πράγματα εντελώς φυσικά, που βλέπει κανείς ότι το χέρι του Θεού τον οδηγεί. Ας πούμε, το 1984 βρεθήκαμε ξαφνικά να έχουμε στο σπίτι μας μέσα, στη Θεσσαλονίκη που μέναμε τότε, δύο άγαμες μητέρες με τα μωρά τους. Μας έδωσαν την αφορμή να σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνει και ένας ξενώνας μητρότητος για την άγαμη μητέρα, να προστατευτεί η κοπέλα που εγκαταλείπεται κάποια στιγμή και μένει μόνη, έρημη με ένα παιδί είτε στην κοιλιά είτε στα χέρια και δεν μπορεί να το κοιτάξει. Αυτές οι δύο άγαμες μητέρες είχαν έρθει στο σπίτι σας, σας βρήκαν έτσι από μόνες τους, χτύπησαν την πόρτα και ζήτησαν προστασία ή... Αυτό δεν γίνεται εύκολα, ξέρετε. Στην εξομολόγηση έρχεται μια κοπελίτσα και σου λέει: πιστεύετε ότι ξέρετε, οι αδελφοί μου είναι σε πολύ δύσκολη θέση και έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο σπίτι. Τι συμβαίνει, το και το. Η αδελφή μου είναι έγκυος, έχει χαθεί ο μνηστήρας της, ο άνθρωπος που έκανε το παιδί μαζί του, και δεν ξέρουμε πώς θα το πούμε στους γονείς μας, τι θα κάνουμε. Τι φοβάστε, φέρτε την στο σπίτι μου. Τι να κάνω εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να τους πεις. Δεν ενδιαφέρει. Ήρθε λοιπόν η κοπέλα. Έφερε και το νεογέννητο μωρό, ολίγων ημερών. Τον ίδιο καιρό μας τηλεφωνούν από το Αγία Σοφία ότι έχουμε μια άγαμη μητέρα η οποία γέννησε ένα αγοράκι, αλλά ο καλός της απειλεί ότι εάν θα το πάει στο σπίτι θα σπάξει και αυτήν και το παιδί. Και έτσι βρέθηκαν. Έκτοτε οι κοινωνικές λειτουργοί, οι ιερείς κυρίως, το ξέρουν, αυτοί είναι οι συνεργάτες μας, αυτοί ειδοποιούν ή καλούν, λένε στις κοπέλες ότι έχει η εκκλησία το σπίτι και πάτε εκεί. Μένετε ένα χρόνο εδώ. Ναι, ο Χρήστος μιλάω εσύ εδώ και προπάτης εδώ. Από πού είστε? Είναι από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία. Τι σας έκανε να φύγετε εδώ? Ξέρετε, έμεινα μόνη και δεν ήξερα τι θα κάνω, τι απόφαση θα πάρω. Μείνατε μόνοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα δηλαδή. Ναι, και η μία γνωστή μου είπε ότι υπάρχει κάτι υπέροχο για τη μητέρα και για το παιδί. Και τώρα μπορώ να σας πω ότι είναι ένα περιβάλλον αδελφότητας που δεν υπάρχουν εθνικότητα. Από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε, θα μείνετε εδώ, τι σκέφτεστε να κάνετε? Ξέρετε, πάλι πολύ δύσκολη ερώτηση. Έχεις ένα φόβο. Αν θα βγεις από εδώ, τι θα κάνεις? Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, αλλά πιστεύω. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα τακτοποιήσουν. Φοβάστε να βγείτε έξω από εδώ? Ναι. Φοβάστε. Ναι. Γιατί αυτή τη φροντίδα, αυτή την αγάπη την οποία δείχνουν, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δίνουν τόση δυστυχία που δεν βρίσκεται αυτό έξω από εδώ. Τι είναι για εσάς ο παπάς που έχετε εδώ, ο πατέρας Κωνσταντίνος? Ξέρετε, μπορώ να σας πω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου γνώρισα από κοντά ένα ιερέα και είμαι εντυπωσιασμένη. Ο
ξενώνας μας έχει 15 δωμάτια. Μπορεί να κρατήσει δηλαδή μέχρι 20 και 30 κοπέλες με τα μωρά τους. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Εκείνο που προέχει είναι η ενημέρωση του κόσμου ότι δεν πρέπει να σκοτώνουν τα παιδιά. Η προετοιμασία των κοριτσιών να μην θέλουν να κάνουν το έγκλημα να σκοτώσουν δηλαδή το παιδί που συνέλαβαν. Έχουμε λοιπόν και τον Νικό Κωνσταντίνο εδώ πέρα που είναι 1,5 μηνών με την μητέρα του, τη Μαρία. Μαρία, πότε ήρθες στο ίδρυμα? Είναι τώρα ένας μήνας. Ένας μήνας. Τι σε κάνει να έρθεις εδώ? Οι γονείς μου είναι και δύο άρρωστοι. Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Από πού είσαι? Είμαι από την Κρήτη. Είσαι από την Κρήτη. Και έμεινες έγκυος. Ναι. Και έπρεπε να γεννήσεις το παιδί. Το οποίο δεν θέλανε προφανώς οι γονείς. Όχι, δεν είχαν καμία αντίρρηση οι γονείς μου. Απλώς η μητέρα μου έχει καρκίνη. Είσαι ανήπαντρη μητέρα, δεν είναι? Ναι. Πώς ήρθες εδώ, τι μεσολάβησε κανείς, το άμαθες μόνη σου? Από ένα μοναστήρι. Στην Κρήτη? Ναι. Σου είπαν ότι υπάρχει ένα σπίτι για μητέρες άγαμες στην Θεσσαλονίκη. Συνδεχθήκανε μέσα εδώ? Ναι. Τι βρήκες εδώ, για πες μου, περιέγραψε μου λίγα για την κατάσταση που επικρατεί. Υπάρχει αγάπη, βοήθεια. Το παιδί σου μεγάλωσε εδώ? Ναι. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα να κάνεις, δηλαδή ποιος είναι το όνειρό σου ή ποια είναι η πορεία από εδώ και πέρα? Μόλις μεγαλώσει λίγο μικρός και μπορώ να τον δίνω κάπου, που θα γυρίσω Κρήτη, να βρω δουλειά να δουλεύω. Τι έχει μας πει για τον πατέρα Κωνσταντίνο, δύο λόγια? Ο πατέρας Κωνσταντίνος με βοήθησε πάρα πολύ και με ευχαριστώ και αυτόν και τη γυναίκα μου και όσους είναι εδώ. Πότε το ξεκίνησε το έγκλημα? Το 1984 έκαναμε τα εγγένεια του μικρού παρεκκλήσιου. Όλα αυτά με τι βοήθειες, με τι οικονομικά μέσα, με τι δυνατότητες, με τι στηρίγματα? Ξέρετε, όταν ξεκινάω, δεν θέλω να υπολογίζω, δεν θέλω να πιέζω τους άλλους. Δεν μου αρέσει να ζητιανεύω. Παρόλο που εκ των πραγμάτων είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Είπαμε ότι εμείς βάζουμε την περιουσία μας κάτω. Πούλησαμε το ένα δύο σπίτια που είχαμε στη Θεσσαλονίκη και ήρθαμε και χτίσαμε αυτό εδώ. Ναι. Και κάθε φορά που χρειαζόμαστε κάτι, προχωρούμε, το κάνουμε, βάζουμε γραμμάτια και σιγά σιγά βοηθάει και ο κόσμος τώρα. Μερικοί, ξέρετε, νομίζουν ότι μας ενδιαφέρει να φιλοξενήσουμε μια κοπέλα για να της πάρουμε το παιδί. Να το κάνουμε τι? Ναι. Δεν χρωστάμε σε κανένα παιδί, και αυτό λέω σε όλους, διότι δυστυχώς έρχονται πολλοί και ζητούν παιδιά. Αν νομίζουν ότι εσείς... Νομίζουμε ότι εμείς ότι είμαστε εδώ παιδιά για να δώσουμε παιδιά σε όλους τους αντέκους. Ναι. Λέω, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τη μητέρα να λύσει το πρόβλημά της. Μεγάλο στήριγμα του Αγωγόστα Πλευράκη από την Κρήτη είναι η παπαδιά του. Καθηγήτρια Αδριατικής Φιλολογίας. Μεταφράζει βιβλία για να συνεισφέρει οικονομικά στο ανθρωπιστικό έργο του συζύγου της. Μεταφράζετε εσείς κάποια βιβλία? Ναι, εγώ όταν ήμουν μαθήτρια στο σχολείο, σε χρόνο ανύπαρκτο θα γινόμουν πεζιτέρα, ήμουν 17 χρονών, διάβασα ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου που ο τίτλος του με εντυπωσίασε, έλεγε «Όχι ιερές στο ταξί μας». Και είναι το βιβλίο αυτό, μάλιστα, το οποίο τώρα εσείως έχει την 9η του έκδοση, 23.000. Αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά έστωμα για το Ίδρυμα, γιατί όταν έρχεται ο κόσμος να προσκυνήσει και να γνωρίσει το Ίδρυμα, μπορεί να ρίχνουμε 100 δραχμές μέσα για το κεράκι. Όταν βγω εγώ και τους πω ότι ξέρετε αυτό το βιβλίο το μετέφρασε πρεσβυτέρα, τον 17 χρόνο πριν γίνω πρεσβυτέρα, μιλάει για αυτό, το παίρνουν όλοι. Αυτό πράγματι είναι ένα έσοδο. Για μένα μεγάλη τιμή το ότι είμαι πρεσβυτέρα. Πολλές φορές μου λένε πώς θα σε ονομάσω. Πρεσβυτέρα λέει και πολύ μου πάει. Δηλαδή ο τίτλος αυτό για μένα είναι. Είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν είμαι ευτυχισμένος, γιατί κοιτάξτε, η ευτυχία μας είναι κατευθείαν από τον Θεό. Αν περιμένουμε να βρούμε ευτυχία στον κόσμο, δεν θα βρούμε ποτέ. Συχνά ο Παπακώστας γίνεται και η γέφυρα για να ξανασμίξουν δύο χωρισμένοι σύντροφοι. Άλλες φορές γίνεται και προξενητής. Βρίσκει δηλαδή κάποιους καλούς άντρες για να παντρέψει τις προστατευόμενές του και να φτιάξουν πάλι τη ζωή του. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε την κοπέλα να σταθεί στα πόδια της. Το να έχω μια κοπέλα, ας πούμε, να τη θέλω να ξενοδουλεύει για καλύτερα ή να τη δώσω σε έναν νοικοκύρη να την κάνει νοικοκυράκι αρχόντισσα του σπιτιού του. Οι κόρες του Παπακώστα, γιατί έτσι τις νιώθει ο καλός παπάς όλες αυτές τις τραγικές γυναίκες που έχει υπό την προστασία του, άλλες περιμένουν τη γέννηση του παιδιού τους και άλλες ήδη ζουν στο ίδρυμα της αγάπης με τα παιδιά τους. Πριν έρθουν εδώ, ήταν πεταμένοι στους δρόμους. Σήμερα ελπίζουν και ανακαλύπτουν το πρώτο φως στη ζωή τους.
Η Μαρία και η Μαρίνα είναι δύο δίδυμα κοριτσάκια. Εδώ, στην Κούνια τους, με την μητέρα τους, την κυρία Διάννα, που είσαστε από την Σερβία. Από Σερβία. Από Σερβία. Πότε ήρθατε εδώ? Πριν 4 μήνες. Πριν 4 μήνες. Ναι. Με τα δύο παιδιά. Ναι. Τα οποία είναι δίδυμα. Ναι. Τι σας έκανε να έρθετε εδώ? Προβλήματα. Και έχω μόνη. Και... Είσαστε μόνοι σας εδώ στην Ελλάδα? Ναι. Βρεθήκατε με δύο παιδιά? Ναι. Έφυγε ο άντρας σας δηλαδή? Έφυγε, έχουμε λίγο προβλήματα και αυτό είμαι εδώ. Και... Τι βρήκατε εδώ που ήρθατε? Βρήκα ήρεμα, αγάπη, ένα οικογένεια. Σκέφτεσαι να μείνετε εδώ και τι θα κάνετε? Ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Πόσο και... Πώς θα γίνει? Τώρα περιμένω και τρίτο παιδί και... Περιμένω και τρίτο παιδί τώρα? Ναι. Και πότε θα γεννήσουμε, να θα δούμε. Και δίπλα μου είναι η Γλώρια. Η Γλώρια, από πού είσαι η Γλώρια? Κωνσταντίνα. Από την Κωνσταντίνα. Πώς βρέθηκες εδώ? Πριν 10 χρόνια ήρθα εδώ και έκανε βαπτίσω το πρώτο παιδί μου. Και γι' αυτό ήρθε, γνώρισα τον πατέρα. Ναι, δηλαδή έμεινες έγκυος, θέλω να μου πεις εδώ. Ναι, πριν 10 χρόνια. Τώρα είναι τέταρτο παιδί. Αυτό είναι τέταρτο παιδί. Ναι. Τα άλλα παιδιά είναι εδώ και αυτά ή ο γιος? Είναι εδώ στην Ελλάδα, ναι. Είναι εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Πώς βρέθηκες εδώ εσύ? Είχα προβλήματα, είμαι χωρισμένη τώρα και ένιωσα πολύ μόνη και ήθελα ένα μέρος το οποίο είναι να νιώσω σαν οικογένεια, να νιώσω το παιδί μου που έχω μέσα και να γεννήσω με ηρεμία. Θα μείνετε εδώ πέρα πόσο καιρό? Ο Θεός ξέρει αυτό, δεν το ξέρω. Μίλησε μου λίγα για τον πατέρα Κωνσταντίνο και για τους ανθρώπους που σας φροντίζουν εδώ. Όλα είμαστε αδέλφια. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι σαν πατέρα μου για όλους. Μας προσέχει πάρα πολύ και είναι γεμάτο με αγάπη και περνάμε καλά εδώ. Το μικρό εκκλησάκι του Ιδρύματος γίνεται πολλές φορές τόπος τέλεσης μυστηρίων, όπως η βάπτιση που πετύχαμε τις ώρες που είμαστε κοντά στον Παπα Κώστα. Εδώ όμως τα μυστήρια τελούνται κάπως διαφορετικά από τις άλλες εκκλησίες. Είναι πραγματικά μυστήρια, με όλο το τελειτουργικό και ολοκληρωμένη την επικοινωνία με το Θείο. Εσείς από όλα αυτά τι παίρνετε? Η μεγάλη χαρά ότι στρώνει σαν τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Βλέπεις και τρώνε και πίνε μέσα στο σπίτι σου τόσοι άνθρωποι. Έχεις τόσα παιδιά εκεί που δεν είχες κανένα. Έχεις τόσα εγγόνια. Όλες αυτές οι κοπέλες με ηλικία μου είναι γατέρες. Τα παιδιά τους είναι δικά μου. Της γυναίκας μου. Θα φύγουν εδώ μόνο όταν αποκατασταθούν. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα οριστικά της κοπέλας. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά της, δεν διώχνει κανείς από εδώ μια κοπέλα, εκτός εάν η διαφορά να φύγει μόνη της. Έτσι, το λιγότερο που θα καθίσει είναι από 5 μήνες μέχρι 1 χρόνο και 3 χρόνια κάτσει μια κοπέλα. Επιστρέφουμε από τη Θέρμη με ζεσταμένη την καρδιά μας για όσα ήρθαμε εκεί, κοντά στον Παπα Κώστα, και πάμε τώρα στο πέραμα. Στο πέραμα που πριν από 7 χρόνια είχαμε συναντήσει τον καλό μου Παπα Γιώργη, έναν άγγελο παπά που μάζευε ρούχα και τρόφιμα για τους φτωχούς της γειτονιάς. Πριν από 5 χρόνια ο Παπα Γιώργης πέθανε. Και στην αδιαφορία του, στη μιζέρια του και στην μυθοψυχία του. Όταν ανέβαινα εδώ επάνω, δεν ήλπιζα ότι θα δω αυτά τα οποία είδα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω από τη συγκίνηση.
Δεν περίμενα να δω αυτή την τρομερή δυστυχία που δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτό το κακό, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με τα μωρά παιδάκια να ζουν μέσα σε αυτές τις καλύβες που ούτε άγριοι δεν ζουνε. Είναι τρυπημένοι, τρύπιες. Περνάει ο αέρας μέσα. Νερό δεν έχουν. Και όπως μαθαίνω εδώ, αντί να τους βοηθάνε οι αρμόδιοι, τους πάνε κόντρα. Ενώ πρέπει όλοι μαζί να ανεβούν εδώ επάνω. Εμείς οι ρακοσιλέχτες αυτό υστερήσαμε. Δεν πήραμε μυρωδιά σε την κατάσταση εδώ επάνω. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εδώ καλό όλα τα παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν να έρθουν κοντά μου. Θέλω ανάγκη, θέλω χείρα βοηθείας. Με κυριολεξία δηλαδή. Δεν θέλω λεφτά. Θέλω ανθρώπους να έρθουν πλάι μου να δουλέψουν. Να μαζέψω με το παλιό χαρτί που είναι χρήμα. Να μαζέψω με τα παλιά ρούχα που είναι χρήμα. Να μαζέψω με τα έπιπλα που και αυτό είναι χρήμα να το δίδουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω, κύριο Παπαδάκη ή κύριο Δημητριάδη. Αισθάνομαι το ίδιο υπερήφανος. Τόσο για τον κύριο Παπαδάκη, που είναι το φυσικό μου όνομα, όσο και για τον αείμνηστο Παπαγιώργη Δημητριάδη, που ευτύχησε να είμαι κοντά του από 20 ημερών, γιατί καταγόμουν από μια στοιχεία οικογένεια, του περάματος, είμαστε 6 αδέρφια, και με πήρε από 20 ημερών κοντά του, με μεγάλωσε, με σπούδασε, μου έδειξε τα φόντα της κοινωνίας και της ζωής. Τώρα είμαι ένας σωστός οικογενειάρχης, δουλεύω στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους, στο ΝΙΣΑΠ και έζησα όλο αυτό το έργο του αείμνηστου Παπαγιώργη από κοντά. Ήχος των προβληματισμών και των σκέψεων ενός ευσυνείδητου ποιητού και λογοτέχνου. Έκτρωση. Μου αφαίρεσαν το δικαίωμα να ζήσω. Και η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε πουλάει. Γιατί εύκολα πουλιέται το κάθε πράγμα. Όταν κανείς το μόνο που ζητάει είναι από τα χέρια του να το ξεφορτωθεί. Δεν ήμουν άξιο τη μοίρα μου να ορίσω. Βαραίνω τσέπες. Δεν τους προσφέρω ευτυχία στη ζωή. Ανοιγοκλίνουν γύρω μου οι πόρτες και ό,τι είναι όμορφο για μένα ξεμακραίνει από τα μάτια και από την καρδιά μου να χαθεί. Δεν είμαι πλέον για κανέναν και ούτε ποτέ του κάποιος θα με δει. Να με γνωρίσει, να χαρεί κάτι από μένα, να αγαπήσει με τη σειρά του και αυτός να αγαπηθεί. Μου αφαίρεσαν το δικαίωμα να ζήσω. Με ποιο δικαίωμα αφαιρείται μια ζωή. Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 1η Αυγούστου του 2006. Ήταν ένα ποίημα του Δημητρίου Παπαδόπουλου του Ελευθερίου από την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Βροχοποιός των εκδόσεων Βοιατζή, Αθήνα 2012. Αγοράζοντας το βιβλίο μόνο με 5 ευρώ σώζεται μια ζωή. Εμπρός λοιπόν, μη διστάζετε, υπάρχει χρόνος, παραγγείλετε το, μόνο με 5 ευρώ, σώζετε μία ζωή. Αγοράζοντας το βιβλίο αυτό, μόνο με 5 ευρώ, σώζετε μία ζωή. Εμπρός λοιπόν, μη διστάζετε, υπάρχει χρόνος, παρακύλετε το, μόνο με 5 ευρώ σώζετε μία ζωή.